Ο καθένας είναι ένα διαρκές αφήγημα, δεν είναι κάτι το οποίο δηλώνεται. Εμείς δεν καλέσαμε τη Νέα Δημοκρατία να λύσουμε, να δούμε όλοι μαζί θέματα ενδιαφέροντος, διότι έχουμε δύο διαφορετικές οπτικές ματιές. Όμως εμείς λέμε στη Νέα Δημοκρατία μπορεί και αν θέλει, μπορεί να διερευνήσει όσο θέλει την υπόθεση Νοβάρτης. Εσείς θέλετε προανακριτική. Εμείς έχουμε πει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε τη δυνατότητα, να την κάνετε κι εσείς. Ή να την Όχι, προκαλέσετε. Δεν το κάνουμε μαζί αυτό. Δεν είναι για μαζί. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάνει μια κίνηση αντιπερισπασμού. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο διαστόματος όλων. Διεθνούς εμβέλειας, με ελληνικό... Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Είναι για πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, έρευνα διεθνής. Ναι. Όχι, να σας πω. Είναι υποδιερεύνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τα μιλήσει δικαιώς. Τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι υποδιερεύνηση. Εδώ και τα πολιτικά. Και τα πολιτικά είναι υποδιερεύνηση. Τα πολιτικά λοιπόν έχουν φτάσει στη Βουλή. Και τα Γι' αυτό πολιτικά, σας ρωτάμε αν εσείς θέλετε προανακριτική. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία για τα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν λέω ότι θα τους δικάσω, πιθανόν και να απαλλαχθούν όλοι. Ωστόσο, δεν μπορούμε να λέμε σήμερα ότι είναι μια ιστορία που τελείωσε. Για τους 9 μπήκε στο αρχείο, υπόθεση. Για τους 2 δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, δεν έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. Και ο κύριος Λουβέρδος ήρθε η δικογραφία του για άρση ασυλίας, με κατηγορίες. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους όμως αρχιοθετήθηκε. Για δωροληψία. Πάμε τώρα στην καινούργια εξέλιξη. Αρχιοθετήθηκε για αρκετούς και είναι σε εξέλιξη. Η οποία αυτό λοιπόν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Η καινούργια... και ο κύριος Λοβέρτος έρχεται στη Βουλή για άρση ασυλίας με εισαγγελικό φάκελο, ο οποίος ήρθε χθες. Θέλω να έρθει ασυλία. Αυτό, ας πούμε, η διερεύνηση για τον κύριο Λοβέρδο είναι κομμάτι της διερεύνησης του σκανδάλου. Ναι. Είναι κομμάτι. Η διερεύνηση για τον κύριο Παπαγγελόπουλο δεν είναι. Γιατί δεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο Νοβάρτης ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ούτε καταγγέλλεται περί αυτού. Καταγγέλλεται. Για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Με ιστορίες και ποίηματα, τις οποίες είδαμε χθες στη Βουλή. Επειδή χθες φτάσαμε στο σημείο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή του κύριου Παπαγγελόπουλου. Ναι. Λέω εγώ. Καθίστε, διότι όταν βγαίνει ο κύριος Αγγελής και λέει όσα λέει. Ο κύριος Αγγελής είπε άλλα πριν λίγο καιρό. Ο κύριος Αγγελής θα πρέπει και αυτό να μπορέσει να τα αποδείξει. Ο κύριος Αγγελής ελέγχεται ο ίδιος για διαρροή πληροφοριών και για παρεμβάσεις. Ελέγχεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Αγγελής. Ήδη. Έχει πει άλλα, δηλαδή ο ίδιος την μήνυση Σαμαρά Βενιζέλου την είχε αρχιοθετήσει πριν λίγο καιρό. Υποτίθεται ότι με καινούργια στοιχεία επανέρχεται. Ο κύριος Αγγελής ελέγχεται ο ίδιος. Ναι. Και βεβαίως τον καταγγέλει και η κυρία Τουλουπάκη. Και υπάρχει και μια ενδοδικαστική διαμάχη, ας για το πούμε συγκεκριμένο έτσι. Θέμα. Πάμε εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Ναι. Τώρα το ότι. Δεν το βρισκόμαστε μόνο εκεί. Έχει και μια, έχει και μια συνέχεια. Αυτό το πράγμα. Το λάρτς του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Το λάρτς του κυρίου Μητσοτάκη, όσοι δεν διώκω τον πολιτικό μου αντίπαλο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να πιστέψει κανείς και είναι διπλά εκτεθειμένος, διότι πρώτον, επί πάνω από ένα χρόνο καταγγέλει τον Τσίπρα ως σκευωρό, ως με πολλούς χαρακτηρισμούς, ναι, λέγοντας προς τους ψηφοφόρους του, αυτούς που τον στήριξαν, ότι εγώ θα αποκαλύψω και τη σκευωρία και με βάση και τα δεδομένα, τη δήλωση Σαμαρά θα τους πάω μέχρι τέλους. Όλο αυτό το υιοθετεί. Γίνονται εκλογές, παίρνει την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης και ανακαλεί. Ανακαλεί γιατί. Για τον Τσίπρα. Βεβαίως. Διότι, γιατί έλεγε ψέματα τόσο καιρό στον ελληνικό λαό ότι ο Τσίπρας είναι σκευωρός. Δεν έλεγε, μα δεν το έλεγε. Βήματα που και γιατί δεν, γιατί δεν το συνεχίζει. Πριν από λίγο ο κύριος Κεντρικός είναι όλα ανοιχτά. Να δούμε τι θα βγάλει. Κοιτάξτε, έχουν προαναγγείλει τα βήματα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν προαναγγελθεί πριν καν δουν το φάκελο, πάντως, υποτίθεται. Σε αυτό το πράγμα, έτσι, σε αυτό, τώρα βρισκόμαστε. Και βγαίνουν με δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη ότι δεν θέλω να κάνω διαρροή, να βρεθώ απέναντι στον πολιτικό μου αντίπαλο. Εντάξει, έχει γίνει κατά το παρελθόν αυτό. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχαν πάρει αντίστοιχες αποφάσεις ο ένας για τον άλλον. Αλλά η ουσία είναι, εάν εσείς, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε τον κύριο Παπανδρέου στα ειδικά δικαστήρια. Δεν θέλει να το χρεωθεί αυτό. Και αθώθηκε και εκτινάχθηκε το ποσοστό του προφανώς Παπανδρέου. Να ρωτήσω. Αν εσείς λοιπόν θέλετε να επανέλθω. Το ποσοστό σας, γιατί δεν ζητάτε εσείς σύσταση προανακριτικής. Θέλω να επανέλθω. Θεωρείτε ότι πλήθεται ο κύριος. Εμείς την επιλογή θυματοποίηση του εαυτού μας για να εκτελέσουμε. Δεν την κάνουμε.
Το οποίο ο κ. Μητσοτάκης κατάλαβε ότι αν το συνεχίσει θα το κάνει ο ίδιος. Το έχει πει ο κ. Παγγελόπουλος για τον εαυτό του πάντως. Συντό, έτσι, ότι σήμερα. Ότι θέλει προανακριτική. Και προσπαθεί να και να ανοίξουν και τα τηλεφωνήματα. Το έχει πει από το 18. Έτσι. Ωραία. Ότι αν έρθει αυτή η υπόθεση στη Βουλή, εγώ ο ίδιος θα ζητήσω προανακριτική. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία και ο κ. Παπαγγελόπουλος και οι δικοί μας οι βουλευτές στη Βουλή να τοποθετηθούν. Θα συζητηθούν τα διάφορα θέματα. Εγώ θέλω να έρθω στο Βάρτης και θα ακουστούν. Ίσως πολλά εάν την αφήσουν την προανακριτική και αν δεν μπουν την πρώτη μέρα. Θέλω να έρθω στο αρχικό. Εντάξει, δεν έχουμε παρατηρήσει να πάει στη δικαιοσύνη. Κυρία Γεροβασίλη, θέλω να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα το οποίο έκανα και νιώθω ότι δεν έχω πάρει απάντηση. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ως πρώην υπουργός της κυβέρνησής σας, στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζεται, έτσι, καθαρά. Φυσικά. Και το σκάνδαλο Νοβάρτης προφανώς εμπλέκεται. Δεν στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ το σκάνδαλο Νοβάρτης, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι μένει να αποδειχθεί τι θα κάνουν. Αλλά η ιστορία τη Νοβάρτη εμπλέκει και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί καταγγέλλεται. Όχι, ότι... δεν τον εμπλέκει. Να σα πω, αφήστε με ολοκλήρωση τον συλλογισμό. Ναι, οι πολιτικοί σα αντίπαλοι λένε ότι εμπλέκεται, διότι έστεισε ένα σκάνδαλο, μια σκευωρία για του πολιτικού του αντιπάλου, ότι είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο Νοβάρτη, χωρί να εμπλέκονται. Κοιτάξτε, το σκάνδαλο Νοβάρτη, όπω είπαμε είναι πριν, είναι υποδιερεύνηση και δεν έχει ολοκληρωθεί και για ενδεχόμενα και για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Σας είπα ότι μπορεί όλοι οι πολιτικοί να είναι. Στην πρόταση για την προανακριτική, λοιπόν, προφανώς θα ψηφίσετε όχι εσείς. Αντιλαμβάνομαι. Για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν κάνουμε, επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε κοινή πρόταση με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Προφανώς. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κάνετε ξεχωριστή πρόταση εσείς. Εμείς για ποιο λόγο, δεν είμαστε κυβέρνηση. Δεν θα κάνετε πρόταση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ήμασταν η κυβέρνηση η οποία. Δεν φρόντισε να μην συγκαλύψει το σκάνδαλο Νοβάρτης και να αφήσει και τους δρόμους ελεύθερους και στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό κάναμε. Σήμερα εδώ έχουμε μία παραπλάνηση, δηλαδή υπάρχει το σκάνδαλο και υπάρχει και ένας υποτιθέμενος, ο οποίος έστεινε σκευωρία. Ξέρετε, η σκευωρία για να στηθεί θέλει τουλάχιστον δύο μέρη. Με ποιον την έστεινε τη σκευωρία, με τους δικαστικούς, έτσι με λέει, τη δικαιοσύνη. Έτσι λέει, ναι. Με τη δικαιοσύνη. Με αυτό ακριβώς πιέζει τη δικαιοσύνη και κατάχρηση εξουσίας. Αυτά είναι. Κατάχρηση εξουσίας. Και θα δούμε και αν υπάρχουν στο φάκελο από μια πρώτη ματιά. Χθεσινή δεν υπάρχουν στοιχεία. Λοιπόν, είναι ποιήματα τα οποία έχουν καταθέσει ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος ως αυτά που λένε στη δημοσιότητα. Που αυτά δεν είναι στοιχεία. Ναι. Αυτή είναι μια κίνηση, όπως σας εξηγώ, αντιπερισπασμού για να πούν δεν υπήρχε σκάνδαλο, αλλά ήταν σκευωρία και στείλουν ένα δεύτερο σκάνδαλο συγκάλυψης. Αυτό γίνεται. Οι μάρτυρες έδωσαν στοιχεία. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όχι, οι προηγούμενοι μάρτυρες. Για το σκάνδαλο Νοβάρτης, με βάση τις μαρτυρίες. Στήθηκαν 10 κάλπες στη Βουλή. Στήθηκαν 10 κάλπες στη Βουλή. Στοιχεία σήμερα, έδωσαν. Και δηλαδή λέγανε τα παίρνανε οι πολιτικοί. Σήμερα... Να μπουν μέσα μα τα παίρνανε. Στοιχεία δώσανε. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης, τι είπαν οι μάρτυρες, δεν είναι της Βουλής. Οι μάρτυρες στη δικαιοσύνη κατέθεσαν. Η δικαιοσύνη έστειλε το φάκελο στη Βουλή, διότι βρήκε τα ονόματα. Συμμερίζεστε τη δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου που είπε λυπάμαι για την ταλαιπωρία του κυρίου Πικραμένου και θα πρέπει. Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο για κανέναν πολιτικά πρόσωπα να εμπλέκονται σε διαδικασίες σκανδάλων. Ευχάριστο δεν είναι για κανέναν, ούτε για μας. Ωστόσο. Αυτή τη στιγμή αρχιοθετήθηκαν, αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αυτό ρωτώ. Δεν αισθανόμαστε καμία τέτοια ανάγκη, διότι δεν το κάναμε εμείς. Η δικαιοσύνη βρήκε τα ονόματά τους στις καταθέσεις μαρτύρων και στα στοιχεία και όσο όφιλε το έστειλε. Γιάννη, εάν, για να και εμείς φροντίσαμε να μην συγκαλύψουμε. Και πήγε η υπόθεση στη δικαιοσύνη και έκλεισε την υπόθεση η δικαιοσύνη. Η συζήτηση εμείς γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη. Η συζήτηση ξεκίνησε πάντως. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι λυπάμαι. Εγώ σας είπα ότι δεν είναι ποτέ ευχάριστο και δεν ήταν και μια ευχάριστη στιγμή. Να συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, θα ήταν λάθος δικό μας να αφήσουμε να συγκαλυφθούν θέματα. Έλα, και Γιάννη. Δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε. Το θέμα πάντως είναι ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε από αυτή την περίφημη δήλωση του Παπαγγελόπουλου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, περί του μεγαλύτερου σκανδάλου αποστάσεως ελληνικού κράτους. Αλλά ξεχνάμε ότι στην ίδια αυτή δήλωση είχε πει ότι είχε ρίξει και μια κλεφτή ματιά στο περιεχόμενο. Της δικογραφίας. Και όταν κάνεις, αν θες και σημειολογικά, μια δήλωση έξω στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχεις συζητήσει πριν με τον τότε Πρωθυπουργό το θέμα, προφανώς όλοι κάτι ξέρουν. Και απλά ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γεροβασίλη για αυτή την περίφημη. Υποθέσεις είναι όμως όλα αυτά. Αυτό, έτσι. Λογικές υποθέσεις. Αυτά είναι υποθέσεις. Σας λέω ότι η δικογραφία που ήρθε χθες στη Βουλή, που την παραλάβαμε από χθες το μεσημέρι, είχαν δικαίωμα να τη δούμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει προαναγγείλει τη στάση. Ένα ερώτημα για την δικογραφία. Πού το ήξερε η Νέα Δημοκρατία τι εμπειρία έχει η δικογραφία και έχει προαναγγείλει από μία εβδομάδα τη στάση τη. Είχε δει το φάκελο. Γνωρίζατε γι' αυτό το. Δηλαδή,
για αυτό το διαμέρισμα που νοικιαζόταν εκεί κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία για να γίνονται κάποιες παράλληλες καταθέσεις μαρτύρων, το οποίο ξενικιάστηκε γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Θα μου επιτρέψετε για ζητήματα της ελληνικής αστυνομίας και σε θέματα προστατευμένων μαρτύρων. Δεν νομίζω ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις έρχονται να βοηθήσουν αντίστοιχη δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Γεια σας, κύριε Γερμασίδη. Να είστε καλά, κύριε Γερμασίδη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Δεν πήρα απάντηση επί ταράς και λυσάει τώρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το...